να παραμείνει ο αθλητικός οργανισμός. Όσο για το αν θα θέλατε συνολική αντιμετώπιση όλων των νομικών προσώπων, αυτή είναι η συνολική αντιμετώπιση. Αν θέλαμε να διαχωριστούν σε τρία, σε τέσσερα, σε πέντε, θα το λέγαμε. Είπαμε λοιπόν, για λόγους σκοπιμότητας, αυτή τη στιγμή διαχωρίζεται το αθλητισμός, το θεωρούμε ένα σημαντικό κομμάτι για το Δήμο και τα άλλα παραμένουν ως έχουν. Και βλέπουμε, μέχρι 31 12 έχουμε την κοινοφελή, που μέχρι τότε θα έχει ένα πρόγραμμα για το βοήθεια στο σπίτι, το διαχειρίζεται, πρέπει να λυθούν και κάποια οικονομικά θέματα και μετά την καταργούμε στην τελική. Έχουμε τη δυνατότητα. Το πρόβλημα θα ήταν, κύριε Δήμαρχε, επικαλούμε την παλιά συνέντευξη, κύριε Βαλιώτη, το πρόβλημα θα ήταν αν χρειαζόμαστε κοινοφελή και δεν είχαμε. Εκεί μάλιστα. Ο Δήμος Παρδιατών την πρόλαβε εντός εισαγωγικών, όχι ότι οι άλλοι δεν προλάβανε, έκρινε ότι έπρεπε να γίνει, γιατί ακριβώς και τις οικονομικές εκκρεμότητες που έπρεπε να καλύψει. Λοιπόν, αυτό θέλω να κάνω παράκληση. Τα θέματα τα οποία θέλετε με την αναβολή να συζητηθούν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να τα συζητήσουμε σήμερα για να τελειώσει το θέμα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω το δικαίωμα ως Πρόεδρος να ομιλήσω τελευταίος, χωρίς να πλατιάσω. Αν θέλετε, διατυπώνοντας και μία ευχή, να συναδελφωθούμε και να μπορέσουμε ακριβώς να ενισχύσουμε την εισήγηση του κυρίου Δημάρχου με μία ομόφωνη απόφασή μας, διότι φρονώ ότι δεν μας φτάνει η απόφαση με την πλειοψηφία των 2/3. Κύριοι συνάδελφοι, είναι βέβαιο ότι στην πρώτη συνεδρίαση και στις πρώτες συνεδριάσεις του σώματος η κάθε πολιτική παράταξη θέλει να μετρήσει την πολιτική της δύναμη και τη συνοχή της. Ας μην διαψευδόμεθα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Θέλουμε να δούμε πόσο ισχυρή είμεθα στο να περνάμε τις απόψεις μας. Η πλειοψηφία ως πλειοψηφία και η μειοψηφία ως μειοψηφία. Μπορεί κάποιος να πάρει το λόγο και να μου πει «Κάνετε λάθος, κύριε Πρόεδρε». Επιτρεπτό και παραδεκτό. Θα το αποδεχτώ. Αυτή τη στιγμή καταθέτω την προσωπική μου άποψη ως παρακαταθήκη. Φρονώ όμως ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι θέμα για να μετρήσουμε κανένα στην πολιτική του δύναμη, ούτε ως σύμβουλος, ούτε ως δημοτική παράταξη. Και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε στον κύριο Δήμαρχο την αντίληψη των πραγμάτων από πλευράς χρόνου και πολιτικού πλαισίου που έφερε αυτήν την εισήγηση, τη λίγαν εμπεριστατωμένη εισήγηση, με την οποία τι ζητάει από το σώμα. Ζητάει από το σώμα με μία απόφασή του να υπερκεράσει τον κανόνα και να κάνει πράξη μία εξαίρεση. Εάν πραγματικά, συνάδελφοι της μειοψηφίας, το θέμα ήταν να πάρει σήμερα το Δημοτικό μας Συμβούλιο μία απόφαση περί αυτοτέλειας του νομικού προσώπου υπό την επωνυμία Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης, τότε είχατε κάθε δικαίωμα να πείτε θέλουμε αναβολή, γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Δεν συμφωνούμε, διότι κύριε Δήμαρχε η εισήγησή σας είναι πρόχειρη ή δεν είναι τόσο συμπληρωμένη ή δεν διερευνά κάποιες διαστάσεις ή δεν έχουμε όλα τα έγγραφα ή δεν έχουμε τη σχετική πληροφόρηση. Μα δεν είναι αυτή η απόφασή μας. Η απόφαση σήμερα είναι περί υποβολής αιτήματος. Θέλουμε δηλαδή να πάρουμε μία απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο, αν θα την πάρουμε, με μία πλειοψηφία 2/3, με την οποία θα λέμε υποβάλλουμε αίτημα εμείς ως προς τον Υπουργό των Εσωτερικών με την απόφασή μας αυτή και του ζητάμε τι να μας επιτρέψει να διατηρήσουμε ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο τον αθλητικό οργανισμό του Δήμου της Σπάρτης. Και τι λέει ο νομοθέτης? Επειδή ο κανόνας είναι να έχετε δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και η εξαίρεση είναι να έρθετε και να μου πείτε με υποβολή αιτήματος από τα 2/3 εμπεριστατωμένο και με ειδική αιτιολογία ότι εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, έρχεται ο νομοθέτης λοιπόν και λέει αν έχετε λόγους σοβαρούς και βάσιμους για να διατηρήσετε την αυτοτέλεια του συγκεκριμένου νομικού προσώπου, τότε κάντε μου το αίτημά σας, αλλά με μία πλειοψηφία 2/3. Εγώ σαν πρόεδρος λέω ότι δεν μας χρειάζονται τα 2/3, μας χρειάζεται ομόφωνη απόφαση, συνάδελφοι. Δεν υπάρχουν αθλητικοί οργανισμοί σε άλλους δήμους να διοργανώνουν σπάρταθλο. Δεν υπάρχουν αθλητικοί οργανισμοί σε άλλους δήμους να συμμετέχει η πόλη τους. Μετρημένες είναι οι πόλεις που συμμετέχουν σε διεθνείς παιδικούς αγώνες. 6 πόλεις στην Ελλάδα, μία εκ των οποίων είναι η Σπάρτη. Και εμείς διοργανώνουμε σπάρταθλο σε συνδυασμό με την Επιτροπή Σπάρταθλο και γνωρίζετε την εμβέλεια, την παγκόσμια που έχει η διοργάνωση αυτή.
Έχουμε θερμοπύλια, έχουμε παλαιολόγια, έχουμε σπαρτακιάδα, έχουμε δηλαδή όλες τις προϋποθέσεις που έχει φωτίσει ο νομοθέτης, αναγνωρισιμότητα, διευρυμένο πλαίσιο, εξειδικευμένη οργάνωση, μακροχρόνια δράση, δηλαδή μπορούμε άνετα να σερβίρουμε στο Υπουργείο μία αίτηση λίαν εμπεριστατωμένη με ομόφωνη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου και να τους πούμε διατηρήστε τον αθλητικό οργανισμό, όχι του Δήμου Σπαρτιατών του χθεσινού, τον αθλητικό οργανισμό της Σπάρτης με όλες τις δημοτικές ενότητες. Αυτή είναι η εισήγηση του Δημάρχου μας και αυτή είναι και του αθλητικού οργανισμού. Και επιτρέψτε μας να έχουμε αυτό το ζωντανό, το ευέλικτο, το ενεργητικό νομικό πρόσωπο. Και εμείς ερχόμεθα σήμερα και εμφυλοχωρούμε, όχι επί της ουσίας, δεν διαφωνούμε επί της ουσίας, διαφωνούμε ως προς την διαδικασία. Και λέμε, ξέρετε κάτι, να το σκεφτούμε, να αναβάλουμε, να στείλουμε το έγγραφο, να έρθει το έγγραφο, όταν γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πιέζει ο χρόνος. Έχουμε να συστήσουμε πλήστα όσα όργανα και έχουμε 2 μήνες, 1η-3η του 2011, για να πάρουμε τη σχετική απόφαση. Κύριε συνάδελφοι, θα καταστρέψω το λόγο μου λέγοντας ότι βγαίνοντας από εγώ δεν θα είμαι ευχαριστημένος να βγαίνω και να λέω προς τα έξω ότι ξέρετε κάτι, μπράβο μου που ήμουνα στην δημοτική πλειοψηφία που ο Δήμαρχος Σπάρτης επενδύει σε βάθος και όχι σε πλάτος, γιατί αναφέροντος κανόνα στρατηγικής είναι αυτός. Όποιος επενδύει σε πλάτος χάνει σε βάθος. Και το λέει ο νομοθέτης. Εφόσον μπορείτε και έχετε ένα τέτοιο αυτοτελές νομικό πρόσωπο να μου το διατηρήσετε ως αυτοτελές, πείστε με μία πλειοψηφία 2/3 ή με μία ομοφωνία εμπεριστατωμένη εισήγηση και εγώ θα σας το κάνω το χατήρι. Γιατί? Διότι και ο ίδιος ο νομοθέτης θέλει τέτοια νομικά πρόσωπα να διατηρούνται και όχι να χάνεται η δράση τους ή να αποδυναμώνεται μέσα στο πλαίσιο ενός ενιαίου νομικού προσώπου, πολιτισμού και περιβάλλοντος, που και αυτό είναι σημαντικό, αλλά εδώ μιλάμε για ένα αθλητικό νομικό πρόσωπο. Εγώ λοιπόν δεν θα είμαι ευχαριστημένος να βγαίνω να λέω αύριο προπαγανδίζοντας, αν τύχει, ότι ήμουνα στην παράταξη εκείνη που ο Δήμαρχος πραγματικά θέλησε να εκμεταλλευτεί την διάταξη αυτή και να πείσει το σώμα να την ενδύσει με ένα ένδυμα πολιτικό και να κάνουμε το αίτημα στο Υπουργείο. Ούτε νομίζω ότι κάποιος συνάδελφος της μειοψηφίας θα πανηγυρίζει αύριο λέγοντας ότι ξέρετε κάτι, εμείς μπλοκάραμε και δεν πέρασε το αίτημα αυτό, διότι δεν είχε η πλειοψηφία τα 2/3. Δεν είναι θέμα πλειοψηφίας και μειοψηφίας, είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. Γι' αυτό και ο νομοθέτης δεν είπε απόλυτη πλειοψηφία. Δεν το έδωσε στην πλειοψηφία. Το έδωσε στην πόλη. Δεν το θέλει η πόλη. Καταψηφίστε το, συνάδελφο. Εγώ πιστεύω όμως ότι η πόλη το θέλει. Όλοι μας το θέλουμε. Αν λοιπόν είναι θέμα 2-3 ημερών, δεν τις έχουμε τις 3 ημέρες, ούτε τις 4, ούτε τη μία εβδομάδα. Τώρα λοιπόν λέει η πλειοψηφία, τώρα λέει ο Δήμαρχος, αίτημα υποβάλλουμε, συνάδελφοι. Το αίτημα δεν σημαίνει ότι αντιγράφουμε την εισήγηση του Δημάρχου. Σημαίνει ότι όταν θα συνταχθεί το έγγραφο, το εμπλουτίζουμε όπως θέλουμε, κύριε Αποστολάκο και κύριε Βαλιώτη. Και γράφουμε ό,τι θέλετε. Αίτημα το ενισχύουμε και το ισχυροποιούμε. Εγώ λοιπόν, θερμή παράκληση, τάσομαι αναφανδόν με την εισήγηση του Δημάρχου. Συμφωνώ με τους προβληματισμούς των συναδέλφων της μειοψηφίας. Δεν διαφωνεί κανένας επί της ουσίας. Παρακαλώ τους συναδέλφους της μειοψηφίας να ενσκύψουν στον προβληματισμό που και το Προεδρείο έβαλε και ο Δήμαρχος και όλοι οι συνάδελφοι, να παρακάμψουμε τα διαδικαστικά και να ψηφίσουμε υπέρ της υποβολής ενός τέτοιου αιτήματος. Δεν λαμβάνουμε απόφαση. Αίτημα υποβάλλουμε. Ας αφήσουμε το Υπουργείο να έχει το κόστος, συνάδελφοι. Να πει δηλαδή το Υπουργείο, παρά το γεγονός ότι μου στείλατε αίτημα, εγώ το εγγράφω στα παλαιότερα των υποδημάτων μου και δεν σας επιτρέπω. Αλλά το να μην φτάσουμε εμείς να υποβάλουμε το αίτημα, το θεωρώ πραγματικά ολίσθημα, πολιτικό βέβαια, για τον Δήμο. Έχει κάποιος συνάδελφος κάτι περαιτέρω? Ναι, ο κύριος... εσείς κύριε... ο κύριος Φούρκας και ο κύριος Βαλιώτης. Κύριοι συνάδελφοι, όπως ανέπτυξε και ο ειδικός αγορητής, δεν είμαστε αντίθετοι με τη διατήρηση του ΟΝΑ ως ανεξάρτητου νομικού προσώπου, που πραγματικά το παρελθόν, όπως όλοι ομολόγησαν σε αυτήν την αίθουσα, έχει προσφέρει πάρα πολλά στην πόλη μας και όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά στο μυς του πολιτισμού και σε άλλες δράσεις. Εξάλλου, όπως αναφέρεται και στην εισήγηση, ανέλαβε διεθνείς εκδηλώσεις με μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό θέλω και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΝΑ.
Ο τρόπος όμως που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν μαρτυρά τη σοβαρότητα της πρότασης. Κύριοι, στις διεκδικήσεις μας για να πείθουμε θα πρέπει να προηγείται σοβαρή προετοιμασία. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, πρέπει να υπάρχει εμπεριστατωμένη πρόταση. Δεν υπάρχει εδώ. Φέρτε την πρόταση να την ψηφίσουμε. Εκείνη είναι η διαφωνία μας. Δεν μπορούμε να πείσουμε τον οποιοδήποτε υπουργό με μια απλή αίτηση. Πρέπει να διατιολογήσουμε. Εκείνη είναι η διαφωνία μας. Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, ίσως δεν έγινε αντιληπτό γιατί το είπα εγώ, το είπε και ο κύριος Λιώτας. Παίρνουμε απόφαση σήμερα και την εμπλουτίζουμε. Και για να δείτε τη βαρύτητα που δίνουμε και δεν θέλουμε να κινούμεθα σε στενά έτσι πλειοψηφίας, όρια και μειοψηφίας, εμπλουτίσετε εσείς και φτάχνετε όπως θέλετε και φέρτε την να πάει πάνω. Αρκεί να πάει το αίτημα. Να δούμε τι θα προσθέσετε εσείς παραπάνω, να το πλουτίσουμε μπορούμε. Είπαμε τη φιλοσοφία, είπαμε τι πρέπει να γίνει. Από εκεί πέρα ήταν σαφέστατο ότι έγινε μια εισήγηση η οποία σαφέστατα μπορεί να βελτιωθεί και σαφέστατα μπορεί να είναι καλύτερη από την εισήγηση τη δική μας. Όμως, το να λέμε συμφωνούμε. Και εγώ λέω, ελάτε εδώ, γιατί ας αφήσουμε τώρα. Συμφωνώ γενικά για τον χρόνο που λέει για την προετοιμασία. Πρέπει να έχει χρόνο όμως. Και χρόνο δεν έχουμε. Λοιπόν, ελάτε λοιπόν, αφού εμείς δεν μπορούμε, φέρτε εσείς, διατυπώστε όπως θέλετε και να τη στείλουμε πάνω. Να την υπογράψω εγώ και να πάει πάνω. Και φτιάχνετε όπως θέλετε εσείς. Αυτά που λέτε, ξέρετε που θα περιληφθούν. Στον οργανισμό που θα κάνουμε. Του νομικού προσώπου. Εκεί θα ξεχωριστούν τα πολιτιστικά, εκεί οι αθλητικές εκδηλώσεις, εκεί τα πάντα. Δεν αποφασίζουμε σήμερα τέτοιο πράγμα. Δεν αποφασίζουμε τέτοιο πράγμα σήμερα. Λέμε ένα αίτημα υποβάλλουμε. Λοιπόν, ελάτε, πάρτε το, εμπλουτίστε το τρεις μέρες, τέσσερις, φτιάχνετε το πώς θέλετε, το έγγραφο να πάει. Έτσι είναι το θέμα, όταν θέλουμε ουσιαστικά να βοηθήσουμε. Το να μην υπήρχε, συνάδελφοι, εισήγηση έγγραφη. Από πλευράς ΟΝΑ, σας δίνω το λόγο για να αντικρούσετε κιόλας κύριε Βαλιώτη. Το να μην υπήρχε από πλευράς αθλητικού οργανισμού εισήγηση έγγραφη, που είναι στη διάθεση των μέσων μαζικής επικοινωνίας των Δημοτών και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα. Το να μην υπήρχε εισήγηση του Δημάρχου. Και για να το κλείσουμε το θέμα, δεν λέει πουθενά ο κώδικας εισήγησης πρέπει να είναι έγγραφες. Πουθενά, βρείτε μου τη διάταξη. Όχι. Όμως εδώ υπήρξε εισήγηση του Δημάρχου, υπήρξε εισήγηση του Προέδρου του Αθλητικού Οργανισμού. Υπάρχει θέση του κυρίου Δημάρχου, ξεκαθαρίστηκε. Υποβάλλουμε αίτημα, δεν παίρνουμε απόφαση. Ελάτε, συνεισφέρετε, διαμορφώστε μαζί μας, φέρτε μας τι θέλετε να υποβάλλουμε σαν αίτημα, να μην χάσει η πόλη την ευκαιρία. Είναι δυνατόν μετά να μιλάμε για τρόπο δράσης της πλειοψηφίας? Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Βαλιώτης. Λοιπόν, επειδή ακούστηκε ότι δεν θέλουμε τον οργανισμό από τον κύριο Πρόεδρο. Δεν πιστεύω να πέρασε από την τοποθέτησή μας. Δεν θέλουμε τον οργανισμό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Εμείς αυτό θέλουμε και αυτό θέλουμε να παραμείνει και να λειτουργήσει. Όμως, παίρνοντας σήμερα το αίτημα, υποβάλλοντας το αίτημα, σίγουρα αποκλείουμε το άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Γιατί από τους συστατική πράξη της κοινοφελής επιχείρησης, όλες οι άλλες αρμοδιότητες περνάνε στην κοινοφελή επιχείρηση. Κατά συνέπεια, προϋπήρχε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τροποποιήσει αυτή τη συστατική πράξη που την έκανε στις 28 του μήνα, του Δεκέμβρη. Να μην έχει καπή, να μην έχει παιδικούς σταθμούς, να μην έχει αυτά που σας είπα. Και να έρθουμε και μετά να αποφασίσουμε. Εκείνη η ουσία εμάς της αναβολής και να αποφασίσουμε το νομικό πρόσωπο. Αν δεν γίνει αυτό με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την κοινοφελή επιχείρηση, εμείς δεν συνεννούμε. Είναι σημαντικό και επειδή δεν χάνουμε προθεσμίες. Δεν χάνουμε προθεσμίες. Ο νομοθέτης δεν βάζει προθεσμία για την υποβολή του αιτήματος. Βάζει ότι πρέπει να συγχωνευτούν τα νομικά πρόσωπα σε 2 μήνες. Τι μας περιάζει να συγχωνευτούν και μετά να γίνει αίτημα? Δεν μπορεί μετά να σπάσει και να γίνει? Για τους 2 μήνες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όμως αν το δουλέψουμε και στο Φλεβάριο για 2-3 μέρες το δουλέψουμε, να έχετε κι εσείς μια άποψη για όλα αυτά τα πράγματα, γιατί κι εσείς κύριε Δήμαρχε. Είπατε ότι δεν θέλουμε να λειτουργήσει κοινοφελή για τον ΑΒ λόγο, σωστά εν μέρη και καλύπτοντας και εμένα, να κάτσουμε να δούμε το άλλο νομικό πρόσωπο. Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες του, δεν είναι ένα, το άλλο νομικό πρόσωπο, ποιες θα είναι, ποιες θα περάσουν και ποιες θα λειτουργήσουν. Και να κάτσουμε να τα ψηφίσουμε. Λοιπόν, όταν λες το άλλο νομικό πρόσωπο, κύριε Βαλιώτη, εννοείς πολιτισμός.
Λοιπόν. Όχι, όχι, λοιπόν. Για να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί θα δημιουργηθεί και σύγχυση. Γιατί πράγματι είναι έτσι όπως έχει. Ξεκαθάρισα κάτι και απευθύνομαι σε εσένα που έχουμε συνεργαστεί. Εάν λυθεί το θέμα του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι και δεν χρειάζεται η κοινοφελής, μέσα στο Φεβρουάριο θα καταργηθεί. Εάν το θεωρείτε δέρμηση και θα το κάνουμε, τελειώνουμε. Έτσι, αφού λοιπόν θεωρείτε δεδομένο και λέω ότι η κοινοφελής θα παραμείνει μόνο εάν δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά για την υλοποίηση του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι, και αυτό είναι δέσμευση εδώ στο σώμα, θα καταργηθεί. Από εκεί και πέρα το δήλωσα σαφέστατη πολιτική βούληση του συνδυασμού μας είναι να λειτουργήσουμε με το νομικό πρόσωπο. Γι' αυτό ακριβώς και απόδειξη αυτού ποιο είναι. Παρότι είχα τη δυνατότητα και με κύκλο έλεγε ότι είμαι δήμαρχη, πρέπει να συνεργάζομαι με τον εκλεγέντα δήμαρχο κτλ., δεν προχώρησα τη διαδικασία της κοινοφελούς. Εάν δείτε τις ημερομηνίες που πήγαμε, κυριολεκτικά 31 Δεκεμβρίου. Γιατί, για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Ήρθαν και τα έγγραφα και το ξέρετε. Που σημαίνει ποια ήταν η βούληση, και αυτό είναι αυταπόδεικτο. Η βούληση ήταν να μην υπάρξει κοινοφελής επιχείρηση. Όμως, αφού ήρθε και το άλλο θέμα, μαζί με τις οφειλές, γιατί συνεργάστηκε με άλλους ανθρώπους και είπε πρέπει να εξοπλιστεί αυτό, να γίνει και το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, κατέληξε σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, δέσμευση εδώ. Αφού ο ενδιασμός είναι κοινοφελής επιχείρηση, από ό,τι κατάλαβα, αυτό είναι ο μεγαλύτερος προβληματισμός σας. Λοιπόν, εάν θεωρείτε, γιατί έχουμε συνεργαστεί χρόνια, ότι με αυτή τη δέσμευση μαζί θα αποφασίσουμε και για τις αρμοδιότητες του άλλου νομικού προσώπου, που εμείς θέλουμε να πάει σε νομικό πρόσωπο, και σας είπα ποιος, εγώ δεν είμαι εναντίον των κοινοφελών. Είπα όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να πάμε για λόγους λειτουργικούς στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω, επειδή δεν έχουμε χρόνο πράγματι, δεν μπορούμε, ούτε είναι σωστό να κάνουμε τη συγχώρεση και μετά να ζητήσουμε διάσπαση. Έχει τελειώσει. Αυτά γίνονται όλα μέσα στο δίμηνο. Εάν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, εγώ θα έλεγα εντάξει, να πάμε πιο αργά. Έχουμε όμως τη δυνατότητα 3-4 μέρες να κάτσουμε κάτω να το διατυπώσουμε. Αν θέλετε να συμπεριλάβουμε και μέσα μας ότι σκοπός μας και στόχος είναι να παραμείνει νομικό πρόσωπο για τους τομείς κοινωνικής πολιτικής αλληλεγγύης και παιδείας, να το διατυπώσουμε και εδώ. Ειλικρινά, πράγματι, σε αυτό το διάστημα τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά του να βελτιώσουμε την εισήγηση στη δική μου. Εγώ δεν λέω ότι είναι η τέλεια εισήγηση. Απλώς εκφράζει την πολιτική βούληση με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Από εκεί και πέρα έχουμε διάθεση μέσα στην εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, εάν θέλουμε να εμπλουτίσουμε την εισήγηση και να πάμε να το πετύχουμε. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι πράγματι, εάν δεν το κάνουμε τώρα, δεν έχουμε το χρόνο και πράγματι δεν θα με ενοχλούσε πολύ, τον ενοχλούσε εντός εισαγωγικών. Εάν λέγατε ότι ξέρεις δεν συμφωνούμε, είναι μια πολιτική θέση την οποία τη σέβομαι. Το να συμφωνούμε όμως ότι πρέπει να γίνει και για θέματα όχι ουσίας, κατά την άποψη δική μας, έτσι, να μην το ψηφίσουμε, πιστεύω ότι δεν γίνει προς σωστή κατεύθυνση. Εγώ κάνω έκκληση, εάν θέλουμε να λειτουργήσει καλύτερα το κομμάτι του αθλητισμού, όπως καλύτερα θα λειτουργήσει και το κομμάτι του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, σε δύο χωριστά νομικά πρόσωπα, να βελτιώσουμε την εισήγηση και να ψηφίσουμε. Δεν θέλετε, δεν έχουμε τον χρόνο. Δεν μπορούμε να πέραμε πέραν τις 28 Φεβρουαρίου. Τόσο έγινε δύσοδο και έχουμε 29. Ναι. Κύριε συνάδελφοι, έχει κάποιος κάποια άλλη τοποθέτηση? Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι πάμε να περάσουμε στους δημότες του Δήμου Σπάρτης ότι προχωράμε σε κατάργηση του αθλητικού οργανισμού, ενός νομικού προσώπου το οποίο ασχολείται με τον αθλητισμό. Τι θέλω να πω. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι όσοι μας βλέπουν και όσοι μας ακούν, ότι δεν θα αφήσουμε να συμβεί. Ο ίδιος ο νόμος προβλέπει διατήρηση νομικού προσώπου αθλητισμού, πολιτισμού, περιβάλλοντος και με τη συγχώνευση και των άλλων που υπάρχουν στέως δήμους. Άρα τέτοιο νομικό πρόσωπο θα υφίσταται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υφίσταται. Δεν θα πάμε να εξετάσουμε βέβαια γιατί ο νόμος έχει σπάσει στα δύο, στις κοινωνικές δομές και τα λοιπά, ένα νομικό πρόσωπο και λοιπά, ένα από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά έχει βάλει μαζί αθλητισμού,
πολιτισμού και περιβάλλοντος. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική. Και η δική μας η πρόταση, και αυτό πρέπει να περάσει προς τα έξω, είναι περί της διατηρήσεως. Όχι όμως έτσι όπως έχει έρθει. Το είπα και προηγουμένως, κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε σήμερα να έχουμε και στο επόμενο συμβούλιο να είχαμε το θέμα το πρώτο της πρώτης προσκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, θα θέλαμε να είχαμε έστω από την πλευρά τη δική σας, στα πλαίσια των ανακοινώσεων, θέλετε, όπου θέλετε, το τι σκέπτεστε ως αναφορά με την εφαρμογή του 103, άρθρου 1. Μας τα είπατε εν την πορεία της συζητήσεως. Έτσι, τα είπαμε εν την πορεία της συζητήσεως. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω αυτό, να μην περάσει το κόσμο ότι προσπαθούμε να καταργήσουμε τον αθλητικό οργανισμό. Έτσι, όχι, συζητάμε. Όταν συζητάμε, κύριε Βέργα, επί 2 ώρες ένα τέτοιο θέμα, ίσως στο τέλος να βγει αντίθετη άποψη από αυτή την οποία εννοούμε. Θα σας αφήσει, κύριε. Διακόπηκε από 4 λεπτά. Συνάδελφοι, επανερχόμεθα στη συνεδρίαση. Θεωρώ ότι ήταν δόκιμη η διακοπή, προκειμένου ακριβώς να μπορέσουμε να το πω έτσι, επαναδιαπραγματευτούμε τις αντιτιθέμενες απόψεις, μην τυχόν και καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία, διότι το θέμα είναι σοβαρό. Κύριε Δήμαρχε, εάν σας διερμηνεύω και επανέρχομαι πριν το θέσω σε ψηφοφορία, ζητάτε με την εισήγησή σας να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να υποβάλουμε αίτημα προς το Υπουργείο για να διατηρήσει ως αυτοτελές το νομικό πρόσωπο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης. Και μάλιστα, από όσα προέκυψαν μετά τις τοποθετήσεις, είπατε, και είναι ξεκάθαρο αυτό και το επανατονίζω, ότι υποβάλλουμε σήμερα αίτημα, δεν παίρνουμε απόφαση. Το σκεπτικό μας είναι, δηλαδή το αίτημά μας, εάν ληφθεί απόφαση, θα έχει ως εξής. Υποβάλλουμε, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αίτημα ως Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης να διατηρήσετε ως αυτοτελές το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμία Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης, σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 3, διότι πιστεύουμε ότι η δραστηριότητά του από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευμένου αντικειμένου, μακροχρονίου αποδόσεως έργου και γενικότερας καταξίωσης της προσφοράς του, δικαιολογεί την ανωτέρω διατήρηση. Τελειώνουμε εκεί. Δεν πρόκειται, κύριοι συνάδελφοι της μειοψηφίας, να πούμε τίποτε άλλο στην απόφασή μας αυτή. Όταν θα έρθει η στιγμή να συνταχθεί ειδικότερα το αίτημα αυτό και να πάει προς το Υπουργείο, εκεί πλέον, λέει ο κύριος Δήμαρχος, όσα είπατε και όσα θέλετε να υπάρχουν στο ειδικότερο σκέλος του αιτήματος αυτού, ελάτε να τα συμπληρώσουμε. Ελάτε να τα τοποθετήσουμε. Ελάτε να τα αναπτύξουμε. Όπως ακριβώς πιστεύετε ότι σας εκφράζουν. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ πραγματικά αδυνατώ να αντιληφθώ εις τι συνίσταται η μεταξύ μας αντιδικία. Εις τι συνίσταται το αίτημα για αναβολή της συνεδρίασης του σώματος. Όταν το άνοιγμα του κυρίου Δημάρχου είναι σαφές προς εσάς. Αυτό είναι το αίτημα. Αυτή η απόφαση θα ληφθεί. Δεν σας δεσμεύουμε. Ελάτε να το συγκροτήσουμε με την απόφασή μας. Λίγες φορές έχει γίνει. Είναι παράτυπη η απόφαση αυτή. Δεν είναι κανονιστικού περιεχομένου. Δεν ελέγχεται από πλευράς νομιμότητος. Είναι μια απόφαση καταρχήν περί υποβολής αιτήματος με μια αιτιολογία έτσι όπως τη θέλει ο νομοθέτης. Το ειδικότερο θα το φτιάξουμε μαζί. Συνεπώς, επειδή πολύ κουράσαμε, το θέτω σε ψηφοφορία. Ορίστε, κύριε Δήμαρχε. Να πω και κάτι άλλο. Δεν θα πω το όνομα, επειδή Δημοτικό Σύμβουλο Μίζωνος Μειοψηφίας έκανε κάτι, είπε μια πρόταση, η οποία είναι σωστή, κατά την άποψή μου.
Και εκεί θα φανεί πώς θέλουμε να λειτουργήσουν τα νομικά πρόσωπα, να δεσμευτούμε εμείς πολιτικά, η πλειοψηφία, ότι όταν θα συζητήσουμε τους κανονισμούς λειτουργίας των νομικών προσώπων, να τα περάσουμε και τότε με ψήφιση πλειοψηφία. Εμείς, για να ενημερώνουμε σωστά, λέμε ότι ναι, δεχόμαστε, ακόμη και αυτό να κάνουμε, όταν δεν είμαστε δεσμευμένοι από τον νόμο, να περάσουμε τους κανονισμούς λειτουργίας με ψήφιση πλειοψηφία. Εκεί λοιπόν στους κανονισμούς θα φανεί η βούληση του καθενός και η βούληση όλων μας πώς θέλουμε να λειτουργήσουμε τα νομικά πρόσωπα. Αυτή την πρόταση δεν λέω ποιος το είπε, τη θεωρώ σωστή. Από εκεί και πέρα, εάν δεν γίνει και αυτό αποδεκτό, κρινόμεθα όλοι. Μπορεί η πλειοψηφία για να ειδικολογήσω να περάσει κάποιους κανονισμούς σαν πλειοψηφία. Με την απόλυτη πλειοψηφία. Εμείς όμως λέμε, τόσο πολύ τον ενδιαφέρει τον κύριο Δήμαρχο το συγκεκριμένο θέμα για την αυτοτέλεια του νομικού προσώπου. Λέμε, μπορούμε να δεσμευτούμε αρκεί να ομονοήσουμε να περάσει αυτό το αίτημά μας, να περάσουμε με την ειδική πλειοψηφία των δύο τρίτων. Ηθική και πολιτική δέσμευση. Από εκεί και πέρα, κύριοι συνάδελφοι. Νομίζω ότι όλοι γνώμενα. Ορίστε, κύριε Καρακάκο. Ψηφίζετε με την εισήγηση. Ναι. Με την εισήγηση. Ναι. Γιατρέ. Περιορισμού 8 μελών με τα ισαρρύθμινα αναπληρωματικών ως μελών του 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης Πάρτης ΔΕΙΑΣ σχετικό υπ' αριθμών 142 κάθετος 7 Εβδόμου 1995 Προεδρικό Διάταγμα εισηγητής ο κ. Δήμαρχος. Διορθώσουμε το 11μελούς. Ναι, ναι. Περί 10μελούς Διοικητικού Συμβουλίου είναι, όχι 11μελούς. Διορθώνεται, είναι 10μελούς. Επειδή πράγματι και ότι εδώ δεν έχουμε χρονικό περιορισμό μέσα στο δίμηνο να προχωρήσουμε στον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης Αποχέτευσης Σπάρτης, το φέρνουμε στην πρώτη συνεδρίαση, διότι πιστεύουμε ότι όλες οι εκκρεμότητες που έχουν διοικητική μορφή και είναι στο χέρι του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να λύνονται και να τοποθετούνται οι αρμόδιοι όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί έχουμε να επιτελέσουμε σοβαρό έργο. Έτσι λοιπόν, εμείς σήμερα εδώ θα προτείνουμε 7 άτομα συνολικά. Οι 5 είναι από το. Οι 5 είναι δημοτικοί σύμβουλοι και οι 2 είναι πολίτες μετά των ισαρρύθμων αναπληρωματικών. Εμείς προτείναμε, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό, και στην ελάσσονα μειοψηφία, εάν ήθελε να πάρει θέση Δημοτικού Συμβούλου και μας είπε ότι δεν θέλει. Συνεπώς θα προτείνουμε 4 εμείς, σαν συνδυασμός, και ένας από τη μείζωνα μειοψηφία. Εμείς λοιπόν προτείνουμε τακτικά μέλη, τους Δημητρόπουλο, και το χαρτί τώρα, τους Δημητρόπουλο, τον Κανακάκο, την Τζέννη την Παπαστάθη και την Τίνα την Λιπιωτάκου. Γιατί έχουμε και την ποσόστοση. Μάλιστα. Ναι. 1, 2, 3, 4. Κύριε Φούρκα, εσείς. Δεν άκουσα. Τον κύριο Ράιλ. Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει. Και τον προτείνετε. Θα προτείνει. Λοιπόν. Εντάξει, σημειώστε.
Λοιπόν, να πούμε και εμείς στους αναπληρωματικούς. Στους αναπληρωματικούς δεν είπατε, κύριε. Στους αναπληρωματικούς δεν είπα. Να δω το χαρτάκι τώρα που είχα, για να το που είχα σημειώσει. Έχετε μέσα στην εισήγηση. Λοιπόν, επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Επειδή εμείς, σαν παράταξη, έχουμε μια άποψη συγκεκριμένη πολιτική, πρέπει να την εκφράσουμε, γιατί μπήκατε στην. Κάνω εισήγηση εγώ και μετά την εισήγηση θα το πει. Ναι, ναι, ναι. Εγώ κάνω εισήγηση. Εισήγηση και με ονόμα. Μετά θα τοποθετηθεί. Αλλήμον. Και ο κύριος Δράτης θα τοποθετηθεί. Αλλήμον. Λοιπόν, αναπληρωματική είναι ο κύριος Κονίδης, κύριος Μπουγάτης, τον κύριο Ατσάλα και τον κύριο Κονίδη. Τον είπατε. Τον είπα. Όχι, Κορίνη, Κορίνη. Τον κύριο Κορίνη. Ναι, ναι, όχι, όχι, τον κύριο Κορίνη. Όχι, όχι, όχι. Γιατί τον Ορφανό νομίζω. Ναι, 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 όχι τον κύριο Κορίνη. Δίκιο έχει. Τον Ορφανό νομίζω. Δίκιο έχει. Ο Ορφανός είναι στους δημότες. Και τον κύριο Αρβανίτη. Και στους δημότες, τακτικούς, τον κύριο Ορφανό και την κυρία Γωμάτου Μαρία και αναπληρωματικούς, τον Σταματέλη τον Παναγιώτη και την Εφροσύνη Καλαμαρά. Μάλιστα. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, διότι η ΔΕΙΑΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο από τα πιο ευαίσθητα του Δήμου και πρέπει όσο το δυνατόν νωρίτερα να ξεκινήσει τις δραστηριότητες. Στη συνέχεια, αφού τοποθετηθούν και οι συνάδελφοι, θα προταθεί και πρόεδρος και αντιπρόεδρος, όπου θα ψηφίσουμε και για τα ονόματα αυτά. Μάλιστα. Από τους προτείνοντες δημοτικούς συμβούλους, τους προταθέτες. Νομίζω ότι προηγείται το διαδικαστικό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, εμείς πιστεύουμε και θεωρούμε ότι επί του θέματος αυτού υπήρξαν κάποια λάθη επί της προσκλήσεως. Τα λάθη αυτά επί της προσκλήσεως ήταν τρία επί του θέματος. Το ένα ήταν που μας παρέπεμπε στο Προεδρικό Διάταγμα 142 της 7 Εβδόμου του 95, αντί του Ορθού 255 της 7 Εβδόμου του 95, ενώ επίσης μιλούσε για ορισμό 8 μελών, ενώ εισηγήστε 7 μέλη. Επίσης για ένα διοικητικό συμβούλιο 11 μελές, ενώ εισηγήστε ένα διοικητικό συμβούλιο 10 μελές.